Καλό απόγευμα και σε εσένα. Καλό απόγευμα και από μένα. Αρκετά πράγματα απασχολούν τον ΠΑΟΚ, με πλέον πρόσφατο αυτό της απώλειας του Τσόχλα, ο οποίος υπέστη ένα βαρύ διάστρεμα στον αγώνα με την ΑΕΚ, στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με συνέπεια να μένει έξω για διάστημα περίπου 7 με 10 ημέρες, διάστρεμα δευτέρου βαθμού, όπως αναφέρθηκε σχετικά. Μετράει την επιστροφή του Χάτσερ, ο οποίος έπειτα από 2,5 χρόνια γύρισε στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ προκειμένου να ενισχύσει την θέση του point guard. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν. Είναι γνωστό βέβαια η απουσία, είναι γνωστή η απουσία του Χαραλαμπίδη εδώ και καιρό, όπως μας έλεγε και ο ίδιος στον αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας με το κύπελο. Υπολογίζει ότι περίπου σε 20 μέρες ενδεχομένως να δοκιμάσει να ξαναμπεί κανονικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τρέχει με τον Τέπιτς, ο Χάτσερ για τον οποίο έκανε αναφορά ο Κωστής δικαίως, ενώ το πρώτο καλάθι είναι τριποντοκίνα από τον Ντούβνιακ. Ο Χάτσερ, ο οποίος είναι πλέον ξανά στον ΠΑΟΚ, παλιός γνώριμος, είναι στον πάγκο. Κωστή. Να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας, παράληψη δική μου, η οποία έχει να κάνει με το πρόσφατο διαζύγιο με τον Χρήστο Σαλούστρο, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι δεν υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία, με συνέπεια πριν από λίγες ημέρες να λύσει την συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. 2-2 από τον Ντούβνιακ. Το ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ και ακόμη ιδανικότερο για τον Ντούβνιακ, με το 2-2 στα τρίποντα. Ενώ στο κοντινό λίγο πριν το σκόρερ του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στο μάτς, θα προλάβατε ενδεχομένως να δείτε μία ροζ κορδέλα που υπάρχει στο πέτο, στο πάνω μέρος της φανέλας όλων των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στην δράση για την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ο Οκτώβριος, ο οποίος είναι ένας μήνας αφιερωμένος πανευρωπαϊκά σε αυτό. Φάουλ από τον Γκριν. Ενώ ξαναβλέπετε την προηγούμενη προσπάθεια του Τέπιτς, λίγο πριν την πάσα, το φάουλ που γίνεται από τον Γκριν. Γκριν, ο οποίος μαζί με τον Κραφτ είναι οι δύο Αμερικανοί στην περιφέρεια της Ουγγρικής ομάδας που δίνουν ρυθμό, πρωτίστως πάντως ο Γκριν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κραφτ ήρθε άρρωστος και τον ταλαιπώρησε λίγο μία ίωση χθες. Ήταν απόν από την προπόνηση της Ουγγρικής ομάδας επί Θεσσαλονικιώτικου εδάφους. Παρέμεινε στο ξενοδοχείο. Ντούβνιακ, ο οποίος θέλει να συνεχίσει να μείνει ανοιχτός στη γραμμή επικοινωνίας του με το αντίπαλο καλάθι. Όλη η πόντη είναι δική του και η 7. Μετά τα δύο τρίποτα τώρα στη γραμμή των βολών. Κάτι έλεγες για μια συνεργασία, Κωστή, μέσα στον Οκτώβριο του ΠΑΟΚ, με αφορμή αυτό που λέγαμε για την πρόληψη και την ενημέρωση κατά του καρκίνου του μαστού. Προεκτείνοντας αυτό που ανέφερες εσύ, Γιάννη, για την κοινωνική, αν θέλει, συμπαράσταση και ενέργεια με την έγκριση και της EuroLeague για το συγκεκριμένο θέμα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει για όσες γυναίκες βρεθούν τον συγκεκριμένο μήνα, δηλαδή τον Οκτώβριο, στον απόψινό αγώνα και σε αυτές που ακολουθούν για να παρακολουθήσουν την ομάδα του Δικεφάλου, μια πάρα πολύ σημαντική έκπτωση της τάξης του 70% για να υποβληθούν σε πολύ γνωστό ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στις κατάλληλες εξετάσεις, στο πλαίσιο και πάλι για τον μήνα κατά της συγκεκριμένης μάστιγας. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει στα 2,5 λεπτά παιχνιδιού να κρατήσει το 0 χωρίς σκοράρισμα την Σολνόκη. Καταφέρνει τον Ατιάτσκο, έναν επιβλητικό Ουκρανό, να τον βγάλει εκτός ρακέτας, τον παίχτη δηλαδή που λίγο πριν δοκίμασε έξω από τη γραμμή του τρυπόντου. Το ξεκίνημα και το πάσιμο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι είναι καλό, απέναντι σε μια ομάδα που, ναι, δεν είναι το φόβητρο, αλλά σίγουρα χρειάζεται την απαραίτητη και τη δέουσα προσοχή. Εσείς βλέπετε και τα rebound. Μαργαρίτης, καλή άμυνα πάνω στον Μιλόσεβιτς, τον 30χρονο Σέρβο, τον Ούγκρον. Βεβαίως για τον Μαργαρίτης, ο οποίος δεν ήταν παρόν σε μία από τις τρεις, η τρίτη, η σημερινή πρεμιέρες του ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα των 8 ημερών σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Μαργαρίτης, τον οποίο ταλαιπωρούσε ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν έπαιξε το παιχνίδι κυπέλλου με το Ρέθυμνο, έπαιξε στο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά βεβαίως και για τον ίδιο κάθε μάτς που παίρνει τόσο το καλύτερο.
Εδώ υπάρχει υπόδειξη και για επιθετικό φάουλ από τον Ντίνο Γκρέκορη, τον έναν από τους δύο Αμερικανούς που έχει στην πεντάδα του ο Ντράγκαν Άλεξιτς, ο Σέρβος τεχνικός της Ολνόκη. Σειρά του Τέπιτς να δοκιμάσει για τρίποντο και αυτός είναι εύστοχος, 11-0 ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος δοκιμάζει και βρίσκει ως επιτοπλίστων λύσης έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, με εξαίρεση το άστοχο τρίποντο του Βασιλιάδη και το φάουλ πάνω στο σουτ στον Ντούβνιακ, όλα τα άλλα πήγανε μέσα. Μία ακόμη καλή άμυνα από τον ΠΑΟΚ, τρέχει ο Τέπιτς, σκρίψιλα από τον Μπάλαμπαν, Ντούβνιακ. Στη ρακέτα ο Μαργαρίτης, μισμάτς απέναντι στον Γκριν. Το πίβοτ καλό, δεν ήταν όμως καλό το τελείωμα της φάσης και ο Γκριν, ο οποίος θέλει να τρέξει την Σολνόκη, αλλά έχει γυρίσει. Ο ΠΑΟΚ σε γρήγορη άμυνα. Κανένα εύστοχο δίποτο για κανένα από τους δύο μονομάχους, αλλά αυτό ο δόλος απασχολεί τον ΠΑΟΚ, υπό την έννοια ότι πήρε τα καλάθια που ήθελε έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Λάθος ένα ακόμη από τη Σολνόκη, αυτή τη φορά βήματα από τον Ατιάτσκο, τον 25χρονο Ουκρανό, στον οποίο έχει κάνει, εδώ βλέπετε την προηγούμενη προσπάθεια, ειδική και ξεχωριστή αναφορά ο Μαρκόπουλος στις δηλώσεις του, υπό την έννοια της δυναμικής που μπορεί να δώσει στη σημερινή αντίπαλο του ΠΑΟΚ μέσα στη ρακέτα. Δεύτερο άστοχο τρίποντο από τον Βασιλιάδη. Ορίστε, Κωστή. Το οποίο λέω βρίσκει αντίθετο τον κύριο Μαρκόπουλο προς την επιλογή την οποία έγινε στην προηγούμενη επίθεση. Μετά πάντως από κάτι περισσότερο από 4 λεπτά βρήκε η Σολνόκη τρόπο να πάρει το πρώτο σκαλάδι στο παιχνίδι και το πήρε από τον Νατιάτσκο, τον Ουκρανό-Αμερικάνο αναθρεμένο όταν ήταν πιο μικρός, όχι ότι τώρα τον πήραν τα χρόνια στα 25 του. Ήταν στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Τέπιτς για 2 και ο ΠΑΟΚ στους 13. Διατηρεί και φτάνει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι τη διαφορά στο σύν 11 διψήφιο αριθμό πόντων. Τώρα είναι η σειρά του Βοηβόντα να προσπαθήσει να απειλήσει. Rebound εντυπωσιακό και το άλμα και το πώς άρπαξε την μπάλα στον αέρα πάνω από τον Τέπιτς. Ο Μάρκοβιτς, ο Μιλόσεβιτς με συγχωρείτε. Μάρκοβιτς είναι στο ΠΑΟΚ και μάλιστα δεν είναι και στο παρκέ τώρα, είναι στο πάκο. Μαργαρίτης, εξαιρετική πάσα για τον Μπάλαμπαν. Εξαιρετική συνεργασία των δύο. Ταχύτατη σκέψη και εκτέλεση από τον Μαργαρίτη την ώρα της πάσας και μετά ήταν εύκολα για τον Μπάλαμπαν. Στο μεταξύ ο Μιλόσεβιτς κάνει επιθετικό φάουλ στο Βασιλιάδη. Την ίδια ώρα που σε παραλυτική προβολή έχετε την πρώτη ασίστ του Μαργαρίτη στο παιχνίδι και αντίστοιχα και το πρώτο καλάθι του Μπάλαμπαν. Ο τρίτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στο μάτς, αυτός είναι ο Ντράγκαν Άλεξιτς, ο οποίος βάζει Κράφτ και Κέλλερ, αλλάζει πράγματα στην περιφέρειά του. Ο Κράφτ, ο Άρον Κράφτ, ο Αμερικανός, κάρφωμα τώρα από τον Μπάλαμπαν, 4 η προσωπική του πόντι και ο Κέλλερ, ο 26χρονος Ούγκρος από τον Ντούβνιακ, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι σε αυτά τα 6 και κάτι λεπτά μπάσκετ που βλέπουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. 17-4 και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Μιλόσεβιτς θα δοκιμάσει για τρίποντο η μπάλα στο σίδερο. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος κερδίζει τη δική του πρεμιέρα στο κύπελο εδώ το Ρέθυμνο. Χάνει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Και έχει κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην πρεμιέρα του EuroCup. Στην πεντάδα της Ουγγρικής ομάδας, ο Μπορίσοφ, ο Μαυροβούνιος. Ντούβνιακ, ένα ακόμη καλάθι. Ο Ντούβνιακ, ο οποίος φτάνει τους 10 πόντους μέσα σε 6,5 λεπτά αγώνα. Αν δεν είχε χάσει εκείνη τη βολή, τη μία από τις τρεις, θα άγγιζε το άριστα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια τώρα, αλλά νωρίτερα υπόδειξη για βήματα στον Βοηβόντα. ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει πάρα πολύ καλά τον πρώτο σκόρερ της Ουγγρικής ομάδας, τον οποίο είχατε λίγο πριν σε πρώτο πλάνο, είδατε και την περιφορά της μπάλας, τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να φύγει από την άμυνα του ΠΑΟΚ ο Βοηβόντα.
τον κρατάει ο ΠΑΟΚ σε επίπεδα μηδενικής προσφοράς, ενώ δεν έχει απειληθεί και από τον Ατιάσκο, τον Ουκρανό, τον οποίο έχει κάνει και αλλαγή ο Άλεξιτς, την ίδια ώρα που ο Σούλης Μαρκόπουλος κάνει την πρώτη του αλλαγή στο παιχνίδι, βάζει τον Μάρκοβιτς στη θέση του Μπάλαμπαν. Κλέψιμο από τον Ντούβνιακ, θέλει να φύγει, βρίσκει μπροστά το κορμί του Βοηβόντα. Με τη βουτιά όμως ο Μάρκοβιτς διατηρεί κατοχή και ο Μαργαρίτης με ανοιχτό διάδρομο σε ένα σημείο, γιατί μετά έψαξε και βρήκε την πάσα στον Μάρκοβιτς. Τέπιτς. Μάρκοβιτς θα δοκιμάσει και αυτός έξω από την γραμμή των τριών πόντων. Είναι άστοχος, rebound από τον Μπορίσοφ. Κωστή. Φώναξαν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν φάουλ ακόμα να δοθούν. Δεδομένου το ΠΑΟΚ σε αυτά τα λεφτά, στα 7,5 περίπου λεπτά, ενώ ο Κακαρούδης αντικαθιστά τον Μαργαρίτη, έχει κάνει μόνο ένα φάουλ. Τώρα ήταν το δεύτερο, αυτό πρώτο του Μαργαρίτη. Ενώ με την ευκαιρία να πούμε ότι φανέλες φοράει ο ΠΑΟΚ σήμερα, τις φοράει για πρώτη φορά, θα είναι μόνο για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Έχουν σχεδιαστεί μάλιστα από έναν φίλο της ομάδας, από την Ρόδο, ο οποίος είναι γραφίστας και είναι μία ακόμη καινοτομία, κάτι το πρωτοποριακό, αν θέλετε, για την ομάδα του Δικεφάλου. Μισό κλέψιμο από τον Βασιλιάδη. Σταμάτησε την τροχιά της μπάλας την ώρα της πάσας, αλλά δεν μπόρεσε στη συνέχεια να τη συγκρατήσει εντός παιδιάς. Μέσα ο Χάτσερ για πρώτη φορά. Έξω ο Ντούβνιακ φεύγει με 10 πόντους από το παρκέ. 5 από τον Τέπιτς και οι άλλοι 4 από τον Μπάλαμπαν. Η προσπάθεια από τον Μαυροβούνιο, από τον Μπορίσοφ, χωρίς να βρει στόχο και μετά επιθετικό φάλο κατοχή, μία ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Περίφημα τα πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και μάλιστα το προηγούμενο φάουλ ήταν και το 5ο ομαδικό της Σολνόκη. Βλέπετε ξανά το φάουλ πάνω στον Μάρκοβιτς. Μένει τώρα να δούμε και τη συμπεριφορά την αγωνιστική του ΠΑΟΚ με τον Χάτσερ στον Άσο και τον Τέπιτς να βγάζει από το μυαλό του τις ευθύνες των οργανωτικών καθηκόντων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινήθηκε πολύ γρήγορα το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο ψάξιμο ενός παίχτη σε θέση 1, εμπιστεύεται ένα παλιό του γνώριμο τον Χάτσερ, ενώ στο παιχνίδι μας η ωραία προσπάθεια από τον Ντίνο Γκρέγκορη για τη Σολνόκη, με εξαιρετικό επιτόπιο άλμα, ξανακατεβάζει βέβαια τη διαφορά στους 15 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Χάτσερ. Μάρκοβιτς. Φάουλ από τον Κέλλερ. Εκτός αν υπάρχει διχογνωμία των διαιτητών ή ακούστηκε σφυρίχτρα κατά λάθος. Κωστή, τι λες? Υπήρξε ένα λάθος το οποίο υπομίζεται ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο πρώτος. Ενημερώθηκε γι' αυτό και η γραμματεία και ο προπονητής της Ζολνόκη. Συνεχίζοντας πλέον με τον χρόνο τον οποίο δείχνουν τώρα να μπει στα χρονόμετρα, να υπάρξουν, να σταματήσουν και τα κάποια σμπροξήματα που υπάρχουν των παικτών μες στην ρακέτα, χωρίς πρόβλημα. Κατά λάθος σφύριγμα και ο ΠΑΟΚ έχει τώρα 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Αυτός είναι ο Χάτσερ, βγάζει έξω στον ακροβολισμένο Τέπιτς. 8 πόντι από τον Τέπιτς. Με ένα ακόμη τρίποντο. Κραφτ θέλει να απαντήσει και τα καταφέρνει. Θα λέει κανείς ότι ο Τέπιτς και μόνο που νιώθει ότι υπάρχει ένας καθαρός playmaker οργανωτής παιχνιδιού στην ομάδα, μπαίνει πιο απελευθερωμένος στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Τώρα είναι η σειρά του Μάρκοβιτς να δοκιμάσει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σουτάρει περισσότερα τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο από οτιδήποτε. Βίτμαν. Ένα ακόμη τρίποντο. Τρελός χορός έξω από τη γραμμή, κυρίως από τους παίκτες του Σούλη Μαρκόπουλου, αλλά παρασύρουν σε αυτό με καλή άμυνα
στη ρακέτα, δεν μπορεί και να βρει διαδρόμους είτε για τις πάσες είτε για τα drive η ουγγρική ομάδα και καταφεύγει αυτή σε λύση έξω από τη γραμμή. Άστοχος ο Χάτσερ, προσπάθεια για το rebound από τον Μάρκοβιτς στα χέρια του Κέλλερ η μπάλα. Rebound από τον Μιλόσεβιτς, κέρδισε στον αέρα το Βασιλιάδη. Μία ακόμη προσπάθεια από τον Τέπιτς, αυτή τη φορά πετυχημένη. Τρέχει ο Χάτσερ. Βίτμαν τον περιμένει, επιθετικό φάουλο από τον Αμερικανό. Το παραδέχεται σηκώνοντας το χέρι του υποτικά. Αυτός είναι ο Χάτσερ. Στα 31 του. Σεζόν 2012-2013, ξανά τότε στον ΠΑΟΚ. Τότε στην αρχή στη στιά του Μακράθ. Όταν όμως είχε αποχωρήσει ο Μακράθ, βρίσκοντας περισσότερο χώρο, έκανε ωραία πράγματα ο Χάτσερ με τον ΠΑΟΚ και τελείωσε τότε με μέσο όρο πόντων 10,2, εκεί γύρω στους 10 δηλαδή. Και ουσιαστικά εκείνες οι εμφανίσεις του ήταν που του άνοιξαν την πόρτα για να πάει και στη Γαλλία και στο Βέλγιο μέχρι να ξαναγυρίσει τώρα στον ΠΑΟΚ. Βήματα από τον Κράφτ. 24χρονος Αμερικανός. Στη θέση του Μπάλαμπαν ο Δέδας. Για τα 4 δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μπάλαμπαν ο οποίος είχε μπει ίσα ίσα για την άμυνα λίγο πριν πάνω στον Νατιάσκο. Και τώρα που είναι η ώρα της επίθεσης βάζει μια ακόμη λύση από την περιφέρεια ο Μαρκόπουλος. Βέβαια δεν ξέρω αν θα προλάβει που έχουν αλλάξει πάνω από 2-3 πάσες. Ο Τέπιτς θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Αναγκαστικά υποπίεση χρόνου πήρε την προσπάθεια. 24-12. Ένα πρώτο δεκάλεπτο το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΠΑΟΚ και έχει ήδη χτίσει από πολύ νωρίς διψήφια διαφορά πόντων στο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη περίοδο.